Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το σημερινό συλλαλητήριο αποτελεί βήμα κλιμάκωσης του αγώνα των εργαζομένων, των συνδικάτων και των φορέων τους. Μετά το συλλαλητήριο για την υγεία, μετά από τις κινητοποιήσεις για να σωθούν λαϊκά σπίτια από τα κοράκια και πάνω απ' όλα, μετά το μεγάλο λαϊκό ποτάμι στην απεργία στις 9 Νοέμβρη, είμαστε και σήμερα εδώ ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό που ετοιμάζουν για να πλουτίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι και να παθαίνει στη φτώχεια ο λαός. Η απεργία στις 9 του Νοέμβρη αποτελεί παράδειγμα για τη δύναμη που κρύβει η οργανωμένη δράση των εργαζομένων. Μέρα ανάτασης για όλους τους εργαζόμενους. Μέρα που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο μαχητικά. Έτσι και σήμερα στέλνουμε το μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη. Καμία ανοχή στην ακρίβεια που προκαλούν οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων, το κυνήγι του κέρδους, οι πόλεμοι τους. Καμία αναμονή για να σωθεί ο λαός από την πείνα. Γιατί δεν γίνεται το 2022 το βρεφικό γάλα να κλειδαμπαρώνεται στα ράφια το σούπερ μάρκετ αφήνοντας πλαστικά τα παιδιά μας. Καμία ανοχή στο να μείνει κάποιος παγωμένος. Γιατί δεν θα επιτρέψουμε το αν θα έχει ζέστη το σπίτι μας να εξαρτάται από τα χρηματιστήρια ενέργειας που έχει στήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε σε εικόνες όπως την πυρκαγιά στην περιοχή της Χαριλάου και τον τραγικό θάνατο ηλικιωμένη στην Κομοτηνή που προσπαθούσαν να ζεσταθούν με εναλλακτικούς τρόπους. Καμία ανοχή στην καταστολή ενάντια στο λαό που εύκολα οπλίζεται χέρι αστυνομικού για 20 ευρώ βενζίνη, που δεν σέβεται τη ζωή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για Ρωμά, για μετανάστες, για αγωνιστές εργαζόμενους, για νέους που αμφισβητούν το σάπιο και βάρβαρο σύστημα. Καμία συγκάλυψη στα εγκλήματα του κράτους. Απαιτούμε να καταργηθούν εδώ και τώρα οι διάφορες ομάδες καταστολής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Δεν επιτελούν κανέναν ρόλο για την ασφάλεια του λαού. Το αντίθετο, υπάρχουν ενάντια στο λαό και στους αγώνες τους. Καμία ανοχή στις συνδικαλιστικές διώξεις και με κατηγορίες όπως αυτές στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, Βάλσαμο Συρίγο, που μαζί με εκατοντάδες αγωνιστές, εργάτες, έδωσαν τη μάχη για να μην πέσει κανένα σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας στα χέρια τραπεζίτη. Καμία ανοχή στα ψέματα και στις υποσχέσεις τους. Το μόνο που καλλιεργούν είναι να περιμένουμε κάποιον σωτήρα. Τους έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη δύναμη και ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν θα ανεχτούμε την πολιτική της κυβέρνησης πως όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Όπως πέθανε ένας συνάνθρωπός μας καρκινοπαθή στην Πάτρα με το ρεύμα κομμένο από τη ΔΕΗ. Όπως ένας συνάδελφός μας στην Αθήνα που διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και η εργοδοσία τον απέλησε για να φύγει από πάνω της το βάρος ενός άνθρωπου ανθρώπου. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο για κάσιμο. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν να κλιμακώσουμε τη δράση μας, να οργανώσουμε τους επόμενους αγώνες μας. Τα διλήμματα που μας ρίχνουν είναι ακόμη περισσότερα. Θέλουν πάση θυσία να φορτώσουν τα βάρη των δικών τους πολιτικών επιλογών στις πλάτες μας. Η κυβέρνηση από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ από την άλλη μαλλιοτραβιούνται, αν και συμφωνούν πλήρως τα σημαντικά, για το πού θα πρωτοχαρίσουν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι δίθεν μεγάλες τους διαφορές είναι στο ποιος μπορεί καλύτερα να μοιράσει τον πλούτο στο λαό, στα μονοπόλια. Σήμερα συζητούν και ψηφίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό που για ακόμη μια φορά είναι αντιλαϊκός. Στο καράβι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, θύματα είναι τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι και τα παιδιά των οικογενειών τους. Τι είναι όμως αυτός ο προϋπολογισμός? Είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και εργοδοτών που φέρνει μεγαλύτερη ακρίβεια, φτώχεια, φορολογική αφέμιγμαξη σε βάρος του λαού, που θα κληθεί να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι για να συνεχιστεί η τρελή κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ένας προϋπολογισμός που το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός μέσω των δυσβάστακτων φόρων που φτάνουν στο 95%
ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι μόλις το 5% και οι εφοπλιστές να συνεισφέρουν εθελοντικά. Παγώνουν οι μισθοί του δημοσίου υπαλλήλων, κάτι που σε συνθήκες έκρηξης του πληθωρισμού σημαίνει απώλειες για ακόμη μία χρονιά. Παγώνουν οι δαπάνες για την υγεία, όπως και τα κονδύλια για την παιδεία. Μειώνονται οι δαπάνες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα αμαία, τα στεγαστικά, το επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Οι περιβόητες εξαγγελίες για την δίθεν ανακούφιση του λαού είναι όλα και όλα περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια, τα οποία όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν, δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση ούτε καν τις βασικές ανάγκες. Μέρος τους αφορά επίσης τη θωράκιση των ομίλων, ενώ τα πληρώνει ο λαός από την άλλη τσέπη μέσω της φορολογίας. Ο προϋπολογισμός για το ΝΑΤΟ θα αυξηθεί κατά 28% για εξοπλιστικά προγράμματα που υπηρετούν τις νατοϊκές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, κλείνουν πτέρυγες νοσοκομείων από τις ελλείψεις σε προσωπικό. Δεκάδες αίθουσες χειρουργείων δεν λειτουργούν. Μόνο το 2022, περιοχές της πόλης, Τούμπα, Σικές, Μενεμένη, πλημμύρισαν από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Δεκάδες λεωφορεία του ΟΑΣΤ συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός λειτουργία, με την αναμονή στις τάσεις να φτάνει μέχρι και τη μία ώρα. Πέφτουν σοβάδες στα σχολεία, όπως και οι οροφοί σε σχολείο στην Πηλαία, με μόλις 1 στα 6 σχολικά κτίρια να είναι της τελευταίας 20ετίας. Αυτοί οι προϋπολογισμοί που μεταθέτουν ευθύνες στους Δήμους για να γλιτώνει λεφτά το κράτος είναι που οδηγούν στο έγκλημα στις Σέρες, εκεί που ένα 11χρονο παιδί έχασε τη ζωή του μέσα στο σχολείο. Αποτελεί δολοφονία το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί όλα όσα οδήγησαν στο θάνατο του παιδιού έχουν σαν λογική τη μείωση του κόστους, το να γλιτώσει το κράτος λεφτά για να έχει να δίνει στα μονοπόλια. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οργανώνουμε την πάλη μας. Καμία ανοχή στις απολύσεις σε μια σειρά χώρους όπως στη Μαλαματίνα, στα μεταλλεία Χαλκιδικής, στα πράκτικε, στις εταιρείες security που βρίσκονται και οι απολυμμένοι εργαζόμενοι εδώ μαζί μας σήμερα, στα εργοστάσια μετάλλου στο Κιλκής. Οργανώνουμε τη δράση μας ενάντια στους πληστηριασμούς που γενικεύονται. Ήδη τις μέρες που πέρασαν, τα σωματεία μας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σταμάτησαν άλλους 3 πληστηριασμούς εκκινητοποιήσεις. Το ΠΑΜΕ έχει δημιουργήσει επιτροπή όπου υπάρχουν τα τηλέφωνα και μπορούμε να καλούμε από εδώ και πέρα, να καλέσουμε και τον κόσμο που έχει πρόβλημα να έρθει σε επαφή μαζί μας με τα σωματεία, με τους μαζικούς λαϊκούς φορείς. Να μπούμε μπροστά, ασπίδα προστασίας για τα λαϊκά σπίτια. Παλεύουμε για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας. Η απάντηση των σωματείων μας πρέπει να είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με νέες αυξήσεις στους μισθούς. Ήδη σε μια σειρά χώρους υπάρχει σχέδιο για συλλογική σύμβαση και δίνουμε τη μάχη για την υπογραφή τους, όπως γίνεται στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε με συλλαλητήριο στις αρχές του νέου έτους, αφού σε λίγο καιρό θα έρχονται λογαριασμοί σε αέριο και ρεύμα με νέες αυξήσεις. Παλεύουμε για την υγεία, τη δική μας και των παιδιών μας, να μην εφαρμοστεί ο νόμος που ιδιωτικοποιεί τις παροχές υγείας. Τα σωματεία και φορείς είναι το αποκούμπι μας, είναι η δύναμή μας για να διεκδικήσουμε, για να απαιτήσουμε, για να οργανώσουμε την πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί το λαό. Μπαίνουμε μπροστά για σχολεία ασφαλή που δεν θα φοβόμαστε μήπως δεν επιστρέψουν τα παιδιά μας. Μπαίνουμε μπροστά για να μην μείνει κανείς παγωμένος, πεινασμένος και χωρίς ρεύμα το χειμώνα. Μπαίνουμε μπροστά για να μην χαθεί κανένα λαϊκό σπίτι. Μπαίνουμε μπροστά για μέτρα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς. Δεν θα ματώσουμε άλλο για τα κέρδη τους. Αυτό χρειάζεται σήμερα ο λαός. Αγώνα μαζικό που να αγκαλιάζει όλους τους εργαζόμενους που θα βάζει στο επίκεντρο του την αλληλεγγύη. Αγώνα για να μείνουν στα χαρτιά ανενεργοί όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί, όπως αυτός του Χατζηδάκη, που θα βάλει φρένο στην προσπάθεια της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ και του ΕΚΟΥΘΟΥ με όχημα αυτούς τους νόμους
να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε κέντρα αλλίωσης σχετισμών με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που μπορεί να γίνονται ακόμη και από τον υπολογιστή του αφεντικού. Αυτές τις δυνάμεις που τα καμάρια τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, έγινε πρώτο θέμα δίπλα στην Καϊλή. Ο λόγος, βασικός στέλεχος στο ξέπλυμα βρώμικου κρίματος με το αιματοβαμμένο Μουντιάλ στο Κατάρ, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΣ, αδερφάκι της δικής μας ΓΕΣΕΕ. Να τους χαίρονται τέτοιους συνδικαλιστές. Αγώνας που θα χτυπάει τους πραγματικούς ενόχους για αυτή την κατάσταση. Το σύνολο των κυβερνήσεων και τους νόμους τους, τα κέρδη των εργοδοτών, τα υπεριαλιστικά κράτη που σφέρουν πολέμους. Τέτοιους αγώνες φοβούνται κράτος και εργοδοσία. Και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν εμπόδια, αναχώματα, για να μην φτάσει η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου να μετατραπεί σε οργάνωση και δράση. Γι' αυτό και έχουν αμολύσει όλο το κατασταλτικό μηχανισμό ενάντια σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Τους λέμε καθαρά και εξάστερα, η τρομοκρατία δεν θα τους περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, είναι ώρα να πούν μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Για 825 ευρώ κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις 20% στο δημόσιο τομέα, συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, σταθερή δουλειά με δικαιώματα, όχι στις απλήρωτες υπερορίες. Καταβολή άμεσα του δώρου Χριστουγέννων σε μισθωτούς και συνταξιούχους, γενναία μείωση και πλαφόν στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης και κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη. Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διαγραφή χρεών για τα εργατικά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Κατάργηση του έμφυα για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την ενίσχυση των σωματείων. Κανένας ανοργάνωτος. Διαμορφώνουμε τους όρους για μια νέα, μεγάλη απεργιακή απάντηση το επόμενο διάστημα. Όλοι για έναν, έναν για όλους. Ο λαός θα σώσει το λαό με την οργάνωσή του, με τους αγώνες του. Ευχαριστώ.